σύνδεση με τη Συρία και τον Θανάση Αυγερινό. Θανάση, μετά το χτύπημα υπάρχουν πολλά σενάρια και προβληματισμός. Καλησπέρα από τη Δαμασκό, που έχει προκληθεί σοβαρός προβληματισμός για τις προθέσεις των τρομοκρατών που επιτέθηκαν με βόμβα σε αυτοσχέδιο επανδρωμένο αεροσκάφος στη χθεσινή τελετή εγγενείων του Ναού της Αγίας Σοφίας. Μιλάμε για τη Σέλμπια, μια ιστορική πόλη, την ελληνιστική πόλη σε Λευκόβηλο δηλαδή. Οι περισσότερες εκτιμήσεις κλείνουν στο ότι πιθανότερος στόχος ήταν ο ηγέτης της χριστιανικής πολιτοφυλακής της πόλης, Νάμπελ Αμπντάλα, ο οποίος έφυγε από εκεί με κάταγμα στον πέμπτο σπόνδυλο, καθώς έπεσαν πάνω του για να τον προστατεύσουν οι φρουρά του και κυριολεκτικά τον συνέθλιψαν. Η τοπική κοινωνία είναι βέβαιη ότι εφόσον είναι τζιχαντιστές από το Ιντλίπ, αυτοί που οργάνωσαν την επίθεση, δεν θα μπορούσαν να δράσουν χωρίς ευλογία από τους Τούρκους καθοδηγητές τους, η οποία αποκτά άλλες διαστάσεις, καθώς ήταν μια διεθνής εκδήλωση με συμμετοχή Ελλήνων, Αρμενίων, Ρώσων, Σύρων, Ασσυρίων και άλλων. Συμβαίνουν όλα αυτά καθώς η Τουρκία επιδιώκει να επέμβει στη Βόρειο Συρία κατά των Κούρδων και εισπράττει ως τώρα πάγο και άρνηση από τη Ρωσία και το Ιράν. Υπάρχει λοιπόν ένας ισχυρός διχασμός μεταξύ των σχολιαστών, κατά πόσο δηλαδή πρόκειται για ένα αμυγός τοπικό γεγονός ή έχει αναπόφευκτα πλέον μια διεθνή διάσταση. Επιβεβαιώνεται ότι οι τζιχαντιστές είχαν απειλήσει τον Νάμπελ Αμπντάλα πριν από 10 περίπου μέρες με εκδίκηση. Και τρεις ημέρες πριν το συμβάν είχε χτυπηθεί στα περίχωρα της πόλης ομάδα της χριστιανικής πολιτοφυλακής, προκαλώντας και πάλι νεκρούς και τραυματίες. Υπάρχουν βέβαια και άλλα πιο αδύναμα σενάρια για το συμβολισμό μιας επίθεσης που ήθελε να αμαυρώσει τα εγγένεια ενός ναού, ο οποίος είναι για τους ντόπιους το καμάρι και η δική τους απάντηση στην απόφαση του Ερντογάν να μετατρέψει την ιστορική Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη σε τζαμί. Εντάσσουν μάλιστα και την εκδήλωση αυτή και ανάλογες πρωτοβουλίες που θέλουν να αναπτύξουν στον παγκόσμιο αγώνα να επιστραφεί έστω ουσιακός χαρακτήρας του ιστορικού ναού της Αγίας Σοφίας. Ανησυχία και προβληματισμός από το χτύπημα λοιπόν. Θανάση Αυγερινέ, σε ευχαριστούμε πολύ.